θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορώ όμως να μην πω στον πειρασμό να πω ότι σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τα λόγια του Δημάρχου σχετικά με την προσθήκη έργων και την αφαίρεση ορισμένων απευθυνόμενων προσωπικά σε μένα ήταν τα εξής. Και εμείς θα θέλαμε, κύριε Παζάρα, να βάλουμε πολλά έργα. Για να βάλουμε έργα, απαιτείται να βγάλουμε άλλα. Είναι απλό. Τα χρήματα είναι δεδομένα. Δεν είπατε ποια θα αφαιρέσουμε για να βγάλουμε, για να βάλουμε και να βάλουμε άλλα. Με την προσταφαίρεση θα δημιουργηθούν άλλο είδους προβλήματα. Στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, έγιναν προσταφαιρέσεις. Μπράβο σε αυτούς που το έκαναν και από ό,τι καταλαβαίνω στους αντιδημάρχους, αλλά αν ήταν σύγχρονος και ο δήμαρχος, μπράβο και σε αυτόν. Αργά, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Οι δήμαρχοι, αν δεν μπορούν να λύσουν αυτή τα προβλήματα, τότε παίρνουν πρωτοβουλίες οι αντιδήμαρχοι και τα λύνουν. Έτσι, αυτοί πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Σήμερα συνεδριάζομαι για 8η φορά με θέμα το τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις ακούστηκαν απόψεις. Απόψεις οι οποίες δεν ήταν σωστές. Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν από τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, οι οποίοι τον στηρίζουν. Πρώτον, θεωρούσαν ότι νόμιμο ήταν να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα μέχρι στις 31 Οκτωβρίου του 2015. Επικαλέστηκαν δε το άρθρο 208 του νόμου 3463 του 2006. Έλα όμως που το άρθρο αυτό αναφέρει ότι τα δημοτικά συμβούλια οφείλουν, προσέξτε το οφείλουν, οφείλουν 2 μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους να αποφασίσουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Το οφείλουν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να πω και κύριε Δήμαρχε, αφού δεν είναι εδώ, δεν σημαίνει ότι υποχρεούνται. Πάμε παρακάτω. Εάν σημαίνει υποχρεούνται, τότε η κοινή υπουργική απόφαση που βγαίνει κάθε χρόνο κατ' επιταγή του καλλικρατικού νόμου δεν θα ανέφερε ότι το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται εντός της πρώτης μίας ψήφισης του προϋπολογισμού. Δεν θα ανέφεραν ακριβώς το ίδιο και τα 2 έγγραφα που υπογράφει με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δίκης της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος η προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού του Νομοευείας και τα οποία το ένα έχει ημερομηνία 16 Νοεμβρίου και το άλλο 21 Δεκεμβρίου του 2015. Μάλιστα, αυτή η αναφορά είναι γραμμένη με έντονα γράμματα. Όλα αυτά τα είχα πει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Είχα ρωτήσει τον Δήμαρχο, εάν η άποψή του αυτή είναι σωστή, γιατί έφερε το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση στις 10 και στις 24 Μαρτίου του 2015. Τότε δεν παρανομούσε. Απάντηση βέβαια δεν έχω πάρει. Τα λέω τώρα αυτά για να αποδειχθούν τα το Κέσσαρος, το Κέσσαρο. Ευλογώ τα γένετα. Και καλά κάνω. Προς επιβεβαίωση της ορθότητας των απόψεών μου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας και τα δικά σας γένεια του Δημοτικού Συμβούλου, ήρθε και το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου του 2016, το οποίο και αυτό μας πληροφορεί ότι η όλη διαδικασία ψήφισης και επικύρωση του προϋπολογισμού εκάστου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα θα ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα. Εκτός να συμβεί τίποτα, δεν το πιστεύω. Εκείνο που πρέπει να μας μείνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν χρειάζονται 8 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για να εγκριθεί τεχνικό πρόγραμμα. Αν στην κατάρτισή του συμβάλλουν με τις προτάσεις τους όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν ανακοινώσεις κόντρα ανακοινώσεις για να ρίχνονται ευθύνες σε άλλους και όχι σε εμάς. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, αλλά το δάκτυλο να το βάζουμε τον τύπο των ήρων. Και ο τύπος των ήρων δείχνει ως αιτία την αντιπαλότητα. Αντιπαλότητα η οποία πρέπει να εκλείψει. Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός θα υπάρξουν το 16, το 17, το 18 και το 19. Όπως θα υπάρξουν και άλλα θέματα που θα αποτελέσουν την αφορμή για να συμβούν ξανά τα ίδια. Είναι ευκαιρία σήμερα, με αφορμή την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Με αφορμή την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος να πάρετε πρωτοβουλία
κύριο Δήμαρχο να πάρει πρωτοβουλία, αλλά το απευθύνω σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, και να τα βρείτε με τους δημοτικούς συμβούλους που διαφωνείτε. Όλοι να μετράμε τις λέξεις μας. Εγώ μπορεί να μην γίνουν αυτά που λέω, έχω υποχρέωση στον εαυτό μου να τα πω. Θέλετε, τα ακούτε, δεν θέλετε να τα ακούσετε. Όλοι μας να μετράμε τις λέξεις μας, αλλά και να μην τις καταπίνουμε. Γιατί καταπίνοντάς τες, θα χάσουμε εντελώς τη φωνή μας. Και άμα χάσουμε τη φωνή μας, καταλαβαίνουμε όλοι τότε και θα γίνουμε την ψυχή μας. Εγώ προσωπικά θα φροντίζω να μετρώ τις λέξεις, αλλά και να μην τις καταπίνω. Σας ευχαριστώ.